Υπό τις συνθήκες πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων έχει εκτοξευθεί η ζήτηση για σχετικές υπηρεσίες διανομής. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν στη δημιουργία εταιριών διανομής, όπως η Food, Box, Gold και άλλες. Οι παραγγελίες που παραδίδουν δεν προέρχονται από ένα, αλλά από μια ολόκληρη σειρά καταστημάτων με τα οποία ο εργοδότης τους διατηρεί σύμβαση. Οι ζώνες μέσα στις οποίες κινούνται συνεχώς οι εργαζόμενοι ανοίγουν. Οι αποστάσεις διευρύνονται και το τρέξιμο μεγαλώνει. Οι διανομής δεν προσλαμβάνονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά απασχολούνται ως συνεργάτες με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, πρώην τίτλος κτήσης, και δεν ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους, αλλά θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφαλιστική τους κάλυψη, αλλά και για την προστασία τους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι αναγκασμένη να δουλεύουν με το δικό τους μηχανάκι, καθώς ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν εταιρικά οχήματα. Τα έξοδα για τη συντήρηση, την επισκευή τυχών βλαβών, τη βενζίνη μεταφέρονται στις δικές τους πλάτες. Οι πιο τυχεροί λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα 15% επί του μισθού. Υπάρχουν εργοδότες που επιχειρούν να επιβάλλουν την κάλυψη των εξόδων από τα φιλοδορήματα των πελατών. Τα εταιρικά μηχανάκια μένουν σε πολλές περιπτώσεις ασυντήρητα, γίνονται επικίνδυνα για τους οδηγούς τους. Τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, κράνος, γάντια, μπουφάν και όχι τα διαφημιστικά των εταιριών, κύριε Υπουργέ, απουσιάζουν. Η συνήθις πρακτική των εργοδοτών είναι να δίνουν ένα ρεπό αντί για 2 τη βδομάδα, υπογράφουν συμβάσεις με 4ωρο ή 6ωρο και επιβάλλουν στους διανομείς 8ωρη και 10ωρη δουλειά, χωρίς αμοιβή βέβαια των υπεραιών. Επιβάλλουν επίσης στους εργαζόμενους εργασίες καθαριότητας, κουβάλιμα, ξεφόρτωμα προμηθειών, γέμνημα των ψυγείων, ακόμη και παρασκευή καφέδων για τους πελάτες. Οι πρόσφατες εικόνες εργαζομένων να δουλεύουν πάνω στο μηχανάκι τις ημέρες της χιονόπτωσης, να κινούνται σε δρόμους παγοδρόμια, σε συνήθειες μεγάλης ολισθηρότητας και χαμηλών θερμοκρασιών, ακόμα και να μεταφέρουν με τα χέρια τους το δίκυκλο για να συνεχίσουν τη διανομή, αποκάλυψαν παραπέρα τις άθλιες συνθήκες εργασίας την εργοδοτική πίεση και αυθαιρεσία. Η ειδικότητα του διανομέα μεταβαίνει όλο και περισσότερο σε ασυνώνυμο της εντατικοποίησης και της δουλειάς λάστιχο. Η λίστα των νεκρών εργαζομένων διανομέων μεγαλώνει, κύριε Υπουργέ. Η πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν κάτω από άγριες συνθήκες για ένα γλύσρο μεροκάματο. Τα ατυχήματα είναι αμέτρητα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για αυτές τις συνθήκες εργασίας, για τα εργατικά ατυχήματα, τους θανάτους. Η παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας, η πίεση για γρήγορη παράδοση των παραγγελιών σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη με χρονόμετρο, αδιαφορώντας για το τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των υπόλοιπων που βρίσκονται στον δρόμο, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η υποβίβαση και συνεχίζει να επιβιβάζει τους όποιους ελεκτικούς μηχανισμούς υγιεινής και ασφάλειας, διευκολύνοντας την εργοδοσία. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Ποια άμεσα μέτρα θα πάρετε σαν κυβέρνηση για προσλήψεις του προσωπικού σε αυτές τις εταιρείες μόνιμου προσωπικού, με συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, 8ωρο πενθήμερο και φρένο σε ατέλειωτες υπερορίες, περιορισμένη ακτίνα κίνησης, απαγόρευση εργασίας σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως και σε άλλα επαγγέλματα, ένταξη στα βαριά καθηγενά για όλους τους εργαζόμενους στις ταχυμεταφορές, διασφάλιση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των διανομέων, με εξοπλισμό μηχανάκια και έξοδα συντήρησης και καυσίμων με ευθύνη της εργοδοσίας. Επαναλαμβανόμενα τεστ COVID-19, απολυμάνσεις σε οχήματα και χώρους δουλειάς για να προλάβουμε την πανδημία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου δηλώνοντας τον απόλυτο σεβασμό που έχουμε ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικά σε όλους τους εργαζομένους φυσικά, αλλά ειδικά σε αυτή την κατηγορία των εργαζομένων, στις ταχυμεταφορές και στη διανομή των αγαθών. Το σημειώνω αυτό γιατί οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι διπλά σημαντικές εδώ και ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. Στηρίζουν νοικοκυριά, στηρίζουν καταναλωτές, στηρίζουν επιχειρήσεις μέσα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες για όλους, αλλά και για αυτούς ακόμη περισσότερο. Η βελτίωση, επομένως, των συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και γενικότερα των συνθήκων εργασίας αυτών των εργαζομένων, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως είχε δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεκλογικά. Βεβαίως, πρέπει να σημειώσω ότι ήδη υπάρχουν ορισμένα μέτρα
τα οποία λειτουργούν προστατευτικά για τους εργαζομένους αυτής της κατηγορίας. Βασικό χαρακτηριστικό του πλαισίου είναι μάλιστα η αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και όπου προβλέπεται ιατρού εργασίας και να παρέχει τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Για τους διανομείς ειδικότερα ισχύουν μέχρι σήμερα οι διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4611 του 2019 που αφορούν την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα, να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, προστατευτικό κράνος, πανοφόρη κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία όταν βρέχει κτλ. Τα μέτρα να μην συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τους εργαζομένους κλπ. Αυτά περιγράφει ο νόμος. Υποχρέωση της πολιτείας είναι να εφαρμόζει τον νόμο και να καλυτερεύει, αν θέλετε, και τον νόμο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω τώρα, στην πρώτη μου τοποθέτηση, είναι ότι ακολουθώντας το παραπάνω, πραγματοποιούνται έλεγχοι από το ΣΕΠΕ, το Σώμα των Επιθεωρητών, για την τήρηση των προβλεπόμενων, για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, αλλά και για την αδήλωτη εργασία. Χαρακτηριστικά, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2021 έγιναν από τις περιφερειακές διευθύνσεις επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων του ΣΕΠΕ σε πανελλαδικό επίπεδο 865 έλεγχοι και αφορούσαν στους όρους εργασίας 2.476 εργαζομένων ως διανομής. Οι έλεγχοι έγιναν λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των επιμέρους κλάδων και δραστηριοτήτων που απασχολούν διανομής. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 66 παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ως προς τη μη καταβολή της πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης για τη χρήση και συντήρηση των οχημάτων. Και ήδη έχουν επιβληθεί τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα. Επίσης επιβλήθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τις οποίες διαπιστώθηκε αδήλωτη εργασία των διανομέων. Εδώ πρέπει να διακόψω γιατί έχω υπερβεί ήδη κατά πολύ το χρόνο. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε φαντάζομαι ότι 31 Μάρτη οι εργαζόμενοι delivery ιδιαίτερα απαιτούν τα αιτήματά τους με κινητοποίηση που ήδη έχουν αποφασίσει. Αιτήματα που είπα και προηγουμένως που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας, μισθούς τέτοιους που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση, αλλά ιδιαίτερα την ασφάλεια στην εργασία. Είναι γνωστό και το ζήσαμε όλοι, κύριε Υπουργέ, όπως και εσείς, τις συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε συνθήκες καιρικές τέτοιες που δεν επιτρέπει την εργασία, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν μέτρα για άλλα επαγγέλματα όπου απαγορεύεται η εργασία πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία ή απαγορεύεται η εργασία όταν υπάρχει χιονόπτωση κτλ. Εδώ λοιπόν εσείς δεν πήρατε κανένα μέτρο. Δεν απαγορέψετε εκείνη την ημέρα να βγείτε να πείτε ότι απαγορεύεται σήμερα το delivery. Την ημέρα που οι εργαζόμενοι σέραν με τα χέρια του στο μηχανάκι για να κάνουν τη διανομή. Είναι δυνατόν και λέτε ότι σέβεστε και ενδιαφέρεστε για αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο σεβασμός. Να τους υποχρεώνει ο εργοδότης σε τέτοιες ειδικές συνθήκες να δουλεύουν και εσείς απλά να λέτε ότι τον σεβόμαστε. Ποιοι είναι οι όροι υγείας και ασφάλειας που διασφαλίζεται για αυτούς. Ποιοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται. Ποια είναι, αν θέλετε, αυτά τα εργαλεία που πρέπει να έχουν, τις στολές και τα λοιπά, το κράνος που να είναι ενδεδειγμένα για την ασφαλειά τους. Είπα και στην πρωτολογία μου ότι τα περισσότερα είναι διαφημιστικά των εταιριών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις προδιαγραφές ασφάλειας αυτών των εργαζομένων. Και είπαμε, υπάρχουν τα αιτήματα αυτά που βάζουν οι εργαζόμενοι. Ποια είναι η ακτίνα κίνησής τους. Μπορεί ένας να κινείται σε όλη την Αθήνα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει κάτι τέτοιο. Οι εργαζόμενοι οι ίδιοι αυτοί
απαιτούν μία ακτίνα κίνησης. Δεν μπορεί να πηγαίνουν 50 χιλιόμετρα να παραδώσουν και να γυρίζουν και να ξανά πάλι το ίδιο, δηλαδή και να χρονομετρούνται αυτοί οι εργαζόμενοι. Θα επιβάλλεται να σταματήσουν να καταργηθούν τα χρονόμετρα των επιχειρήσεων. Τι σημαίνει χρονόμετρο, κύριε Υπουργέ? Σημαίνει εντατικοποίηση. Σημαίνει, αν θέλετε, ατύχημα, δυστύχημα, θάνατος. Και δεν είναι λίγοι οι θάνατοι που έχουν γίνει, που έχουμε μέχρι σήμερα, εξαιτίας ακριβώς αυτής της κατάστασης στον χώρο δουλειάς, της εντατικοποίησης. Από την πλευρά των εργοδοτών, απαιτούν δηλαδή γρήγορους χρόνους, περισσότερες παραγγελίες. Είναι ζητήματα που, αν θέλετε, εσείς έχετε ευθύνη να πάρετε μέτρα. Να, αν θέλετε, να διερευνήσετε. Εγώ δεν λέω ότι τα μέτρα θα προτείνουμε εμείς είναι αυτά τα κύρια. Βέβαια, οι εργαζόμενοι μας τα λένε και εμάς. Τα λένε και σε εσάς, μέσω εμάς τώρα εδώ, μέσα από τη συζήτηση. Οφείλετε να καθίσετε κάτω και να δείτε πώς αυτοί οι εργαζόμενοι θα γυρίζουν στο σπίτι σόι και αυλαβείς. Πώς αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα είναι θύματα, αν θέλετε, αυτής της εντατικής δουλειάς και αυτών των συνθήκων που έχουν επιβάλει οι εργοδότες μέχρι τώρα στις ταχυμεταφορές, στην ταχυδιανομή, σαν delivery. Επειδή λοιπόν μέχρι τώρα οι απαντήσεις δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε στη δευτερολογία σας να μας πείτε. Αυτή είναι στις συλλογικές συμβάσεις του επιστησμού. Θα την κάνετε τη συλλογική σύμβαση του επιστησμού υποχρεωτική, έτσι ώστε να αμείβονται τουλάχιστον με τους όρους της σύμβασης? Μέχρι τώρα δεν την έχετε κάνει. Άρα λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι στον αέρα. Όποιοι εργοδότες θέλουν την εφαρμόζουν, όποιοι δεν θέλουν. Είναι λοιπόν ερωτήματα τέτοια που εμείς περιμένουμε την απάντησή σας, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι εργαζόμενοι που σας ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε Κατσότη, έχετε δίκιο στο ότι πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή, ειδικά για αυτό το κλάδο, όχι μόνο λόγω της πανδημίας και όσων αυτοί συνεπαγόταν για τον κλάδο αυτό, αλλά και επειδή είναι ένα σχετικά καινούριο επάγγελμα στην Ελλάδα, και επομένως χρειάζεται όλες τις σχετικές ρυθμίσεις με βάση αυτά που ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αναφέρθηκα στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφέρθηκα στους ελέγχους του ΣΕΠΕ. Θα σας πω ότι στις 16 Φεβρουαρίου με την κακοκαιρία Μύδια προχωρήσαμε αμέσως σε σύσταση προς τους εργοδότες να χορηγούν στους διανομείς οπωσδήποτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, κράνος, γάντια, διάβροχη στολή προστασίας κτλ. Αλλά επίσης θα σας πω ότι αναφορικά με τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και των όρων εργασίας, η συλλογική σύμβαση, υπάρχει μια συλλογική σύμβαση που βρίσκεται σε ισχύ και στην οποία υφίσταται πρόβλεψη για τους διανομείς. Είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας για το προσωπικό πάσης φύσεως τουριστικών και επισητιστικών καταστημάτων όλης της χώρας. Γνωρίζετε από ποιους έχει υπογραφεί. Η εν λόγω συλλογική σύμβαση έληξε στις 21 Φεβρουαρίου, οπότε σήμερα διανύει την τρίμηνη παράταση της ισχύως της, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Λοιπόν, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις δύο πλευρές, εργοδότες και εργαζόμενους, να προχωρήσουν το ταχύτερο σε νέα συλλογική σύμβαση. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι σε σχέση με μια σειρά από ασφαλιστικά ζητήματα αυτών των κλάδων, ήδη το Υπουργείο από τον Νοέμβριο του 20 απέστειλε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για να απαντηθούν ορισμένα ερωτηματικά και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τα ασφαλιστικά των ανθρώπων αυτών. Το κυριότερο όμως που έχω να σας πω είναι ότι με το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, επιχειρούμε με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα με τις συνεργατικές πλατφόρμες και με τους διανομείς σε συνεργατικές πλατφόρμες με ένα τρόπο που, χωρίς να θίγει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα προστατεύει τους εργαζομένους. Θα υπάρχουν λοιπόν σαφείς προβλέψεις τόσο για το συνδικαλισμό
στο χώρο αυτόν, όσο και για τα υπόλοιπα δικαιώματα των εργαζομένων, με έμφαση στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Διότι οι εργαζόμενοι αυτοί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αισθάνονται απροστάτευτοι από την πολιτεία. Σκοπός μας είναι να υπάρξει ίση προστασία, η ίδια προστασία και για τους εργαζόμενους σε αυτούς ακριβώς τους τομείς.